Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια του καρότου. Το καρότο είναι γνωστό για την γλυκιά γεύση της σαρκώδους ρίζας του που αναπτύσσεται μέσα στο έδαφος. Αυτή είναι η ρίζα του καρότου. Το καρότο τρώγεται φρέσκο σε σαλάτες αλλά και μαγειρεμένο. Έχει σημαντική διατροφική και θρεπτική αξία επειδή είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Το καρότο είναι διαιτές φυτό χαμηλής ανάπτυξης που καλλιεργείται σαν ετήσιο και χρειάζεται αφράτο χώμα για να αναπτυχθεί. Αν θέλουμε να κρατήσουμε σπόρο, πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο χρόνο. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε καρότα σε γλάστρα, στο μπαλκόνι ή στην αυλή μας. Ποικιλίες καρότου. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες καρότου. Ποικιλία Nant, πολύ διαδεδομένη ποικιλία καρότου που δίνει γλυκούς και τραγανούς στενόμακρους κυλινδρικούς καρπούς μήκους περίπου 15 εκατοστών. Ποικιλία Έγινας με κονική πορτοκαλί ρίζα μεγάλου μεγέθους. Ποικιλία Σάντνε μήκους 10-15 εκατοστών κατάλληλη για βαριά αργυλώδη εδάφη με φαριά ρίζα στο πάνω μέρος και λεπτή στο κάτω. Συνθήκες καλλιέργεια του καρότου. Το καρότο μπορεί να καλλιεργηθεί σχεδόν όλο τον χρόνο. Τα καρότα θέλουν σχετικά δροσερές συνθήκες για να αναπτυχθούν και να έχουν καλή απόδοση καθώς και αρκετή ηλιοφάνεια. Ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας είναι μεταξύ 16 και 18 βαθμών Κελσίου. Έχει μια σχετική ανθεκτικότητα στο χειμωνιάτικο παγητό, ενώ σε υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου η ανάπτυξη της ρίζας σταματά, ξυλοποιείται και ξεθοριάζει το χρώμα του. Αναπτυχθεί το καρότο χρειάζεται βαθύ γόνιμο και αφράτο χώμα. Πότε σπέρνουμε το καρότο? Η εποχή σποράς είναι από τις αρχές του φθινοπόρου μέχρι το τέλος της άνοιξης. Αποφεύγουμε την καλοκαιρινή σπορά λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα, επειδή οι σπόροι του καρότου είναι λεπτοί, τους αναμειγμίουμε με ποταμίσια άμμο ρίχνουμε μέσα το σπόρο μέσα στην άμμο και ανακατεύουμε με ποταμίσια άμμο, ανακατεύουμε τους σπόρους με την άμμο και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πετύχουν πιο αραιή σπορά και έτσι αποφεύγουμε τη διαδικασία αραίωσης των φυτών. Σε 1-2 εκατοστά βάθος ο σπόρος πρέπει να φυτευτεί και κατάλληλες αποστάσεις είναι μεταξύ των φυτών είναι 5-10 εκατοστά και 30-40 εκατοστά μεταξύ των γραμμών. Τώρα όταν μεγαλώσουν λίγο τα καρότα μας και είναι πολύ πυκνά πρέπει να κάνουμε αραίωση για να πετύχουμε αυτές τις αποστάσεις. Καλλιέργεια καρότου σε γλάστρα. Διαλέγουμε γλάστρες ή ζαρντινιέρες βάθος 25 έως 30 εκατοστά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα καρότα. Τις γεμίζουμε με καλό βιολογικό φυτόχωμα ειδικό για λαχανικά και τις τοποθετούμε την περίοδο του χειμώνα σε μπαλκόνια με νότιο προσανατολισμό σε σημεία που τα βλέπει ο ήλιος, ενώ την άνοιξη σε πιο ημισκυρές θέσεις. Πότισμα. Τα καρότα θέλουν αρκετή εδαφική υγρασία γιατί σε ξερά εδάφη η ρίζα γίνεται μικρότερη, σκληρή και με πικρή γεύση. Χρειάζονται σταθερά ποτίσματα περίπου 2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες. Το ακανόνιστο πόντισμα προκαλεί σκασίματα στη ρίζα του καρότου. Το καρότο χρειάζεται νοπό, υγρό, αλλά όχι υπερβολικά υγρό χώμα. Πότε συγκομίζουμε τα καρότα μας? Το καρότο είναι έτοιμο για συγκομιδή περίπου 4 μήνες μετά τη σπορά του. Όταν το πάνω μέρος της ρίζας εξέρχεται
λίγο από το έδαφος, η διάμετρος του είναι μεγαλύτερη από 3 εκατοστά, τότε είναι έτοιμο για κατανάλωση. Την προηγούμενη μέρα πριν βγάλουμε τα καρότα μας, ποτίζουμε για να μαλακώσει το χώμα και έτσι βγαίνουν πιο εύκολα και χωρίς να μας τραυματίζουν τα καρότα. Αν βγάλουμε τώρα τα καρότα πιο νωρίς, που λέμε ότι είναι από την περίοδο που λέμε ότι είναι όριμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλώς τα καρότα μας είναι όριμα, αλλά είναι λίγο μικρότερα σε μέγεθος. Συγκαλλιέργεια καρότο. Το καρότο μπορεί να καλλιεργηθεί μαζί με πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο, μαρούλι, σπανάκι και μαϊδανό. Τώρα, οι σπόροι του καρότου είναι γόνιμοι για 3 με 4 χρόνια. Τα φακελάκια που αγοράζουμε μας το δίνουν συνήθως για 2 με 3 χρόνια είναι που κρατάει. Να δούμε εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα μας το δίνει για 2 με 3 χρόνια. Βλέπουμε τις ημερομηνίες έκτος του 23 με έκτος του 26. Και όταν αγοράζουμε σπόρους στα φακελάκια και θέλουμε να κρατήσουμε σπόρο δικό μας, να καλλιεργήσουμε και τις άλλες χρονιές, πρέπει να βλέπουμε πάνω στα φακελάκια να γράφει κατηγορία στάνταρ ή στάνταρ συν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για το καρότο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και τα λέμε σύντομα σε ένα καινούριο βίντεο με μια νέα καλλιέργεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.